πρωταγωνιστές, παιδιά γυμνασίου και συγκεκριμένα του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου, συμμετείχαν στο 8ο Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας, κατασκεύασαν ένα κατοικίδιο ρομπότ, τον Τάλο, κέρδισαν τις εντυπώσεις ανάμεσα σε 100 και συμμετοχές. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους, βέβαια. Ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό μαθητικό επίτευγμα. Ναι. Τα παιδιά το προσπάθησαν, έβαλαν στόχο και τα κατάφεραν. Διακρίθηκαν με το δικό τους. Μιλάμε για ένα πρωτοποριακό ρομπότ που θα μας μιλήσουν φυσικά για το ρομπότ αυτό, τον Τάλο. Κατοικίδιο ρομπότ, θα μπορούσαμε να πούμε. Πήραν μέρος σε ένα επιστημονικό συνέδριο που διεξήχθηκε. Φυσικά έφυγαν με τις καλύτερες των εντυπώσεων, ενώ για το επίτευγμά τους αυτό ενημερώθηκαν μαθητές και από άλλα σχολεία που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο συνέδριο. Πάμε. Δήμητρα Βροντάκη, Μαρία Παπαδάκη και Νίκος Παρασκάκης. Μαθητές του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Πάμε να τους γνωρίσουμε, να τους ευχαριστήσουμε, να τους πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια. Μας έκαναν υπερήφανους. Παιδιά, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κατά τύχη τώρα να ξεκινήσει η Δήμητρα, Δήμητρα Βροντάκη, να μας πει δύο λόγια αναφορικά με την συγκεκριμένη κατασκευή. Δηλαδή, εγώ διαβάζω κατοικίδιο ρομπότ. Ποιος ο ρόλος του? Στόχο έχουμε με αυτό το κατοικίδιο ρομπότ να ενισχύσουμε την ψυχολογία νέων και ηλικιωμένων, ιδιαίτερα μετά το χρονικό διάστημα της πανδημίας. Και φυσικά έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει, να βοηθάει και να παρέχει συντροφιά σε εκείνους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Φαντάζομαι σε περιόδους καραντίνας, ε? Ναι, ναι, φυσικά. Δηλαδή έχουμε αυτό το ρομπότ μέσα σε ένα σπίτι, σε μία οικία και μας εξυπηρετεί, μας παρέχει κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες, κάποια βοήθεια. Ναι, αυτή τη στιγμή εμείς το έχουμε θέσει κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες, τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε και σε λίγο. Μπορεί να εντοπίσει εμπόδια και να βγάλει έναν ήχο, ο οποίος ήχος προειδοποιεί ένα άτομο συγκεκριμένα με κάποια αναπηρία, ίσως και κάποιο άτομο με θέματα στην όραση. Μπορεί να κάνει διάφορα παιχνιδάκια, χορεύει, αντιδρά, καθώς κάθεται όταν του δείχνουμε μία μπάλα ή ένα κόκαλο. Και έχει και διάφορες λειτουργίες, τις οποίες θα ανακαλύψουμε σε λίγο. Έχει κάποιους αισθητήρες μάλλον, θα μας τα πείτε βέβαια αναλυτικά. Ναι, ναι. Και αντιδρά σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Πάντως, και σε κάποια ερεθίσματα. Προτείνω, Βάλια, να πάρει το λόγο και η Μαρία η Παπαδάκη και στο τέλος να μας κάνουν και την επίδειξη. Μαρία, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Πόσο δύσκολο ήταν, πόσο σας πήρε χρονική διάρκεια της προσπάθειας για να κατασκευάσετε αυτό το ρομπότ? Η κατασκευή του ρομπότ ξεκίνησε από, νομίζω, τις αρχές του 2022. Η εργασία ήταν πολύ ευχάριστη διαδικασία, γιατί έχουμε μια πολύ καλή χημεία μεταξύ μας και μπορούμε να λειτουργούμε με πολύ καλό τρόπο. Οπότε ήταν πολύ εύκολο και ευχάριστο για μας να δημιουργήσουμε αυτό το project. Και να περάσουμε και στον Νίκο να μας πει πώς πήρατε αυτή την απόφαση να δημιουργήσετε το συγκεκριμένο ρομπότ και όχι κάτι άλλο. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε στη δημιουργία του Τάλος? Μέσα στην πανδημία και στην καραντίνα και εμείς οι ίδιοι νιώσαμε ένα άγχος μέσα στην καραντίνα. Και έτσι αποφασίσαμε να βρούμε έναν τρόπο για να μειώσουμε τέτοια συναισθήματα. Έτσι μας βοήθησε ο καθηγητής ρομποτικής, ο κ. Άρης Μανιδάκης, και σκεφτήκαμε αυτή την ιδέα ενός ρομποτικού κατοικιδίου του Τάλου, ο οποίος μπορεί να βοηθάει ψυχολογικά άτομα ευάλωτων ομάδων, όπως παιδιά και ηλικιωμένοι, όπως έχουν αποδειχθεί σε πολλές έρευνες, και μπορεί να τους διασκεδάζει. Η κατασκευή είναι εντελώς δικιά μας. Νίκο, συμμετέχουν και άλλα παιδιά και άλλοι συμμαθητές σε αυτή την προσπάθεια? Ναι, είναι άλλα δύο παιδιά, ο Γιάννης Βρετάκης και η Ευρυδίκη Ανιφαντάκη. Ναι. Και τα δύο από το σχολείο μας, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούσαν να είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, Δημητρά, να ξεκινήσουμε λίγο με την παρουσίαση, να μας δείξετε κάποια πράγματα με το ρομπότ. Ναι, φυσικά. Αρχικά, τώρα όπως θα μας δείξει η Μαρία, όταν του δείχνουμε το κόκαλο, αντιδρά και κάθεται, δείχνοντας το κόκαλο πάνω στην οθόνη. Με αντίστοιχο τρόπο αντιδρά όταν του δίνουμε την μπάλα. Και όπως θα μας δείξει η Μαρία τώρα, όταν προχωράει και συναντήσει κάποιο εμπόδιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα βγάλει κάποιον ήχο, ώστε να προειδοποιήσει άτομα με αναπηρία. Όπως θα μας ξαναδείξει η Μαρία τώρα, όταν το αναποδοκυρίσουμε και το ακουμπήσουμε την κυλίτσα, κάνει αυτόν τον ήχο και βγάζει μια καρτούλα πάνω στην ένδειξη. Και μπορεί να κινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Φοβερή και η χαρά της ανακάλυψης, της δημιουργίας, της κατασκευής είναι μοναδική. Ναι, αλλά με επίκεντρο βέβαια τη βοήθεια, τον συνάνθρωπο, καθώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι διανύουμε μια δύσκολη συγκυρία, πανδημία, άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους βέβαια, συνάνθρωποι μας έχουν χάσει χιλιάδες ζωές τους, άλλοι αναγκάζονται μέσα στην καραντίνα με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα αναπηρίας και πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι, οπότε σκέφτηκαν ότι πάμε να δημιουργήσουμε, να κατασκευάσουμε κάτι για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, νομίζω. Και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί εν μέσω πανδημίας, που ήταν όλα πρωτόγνωρα, που είχαμε όλοι αντιμετωπίσαμε ένα άγνωστο σήμερα, τα παιδιά το πάλεψαν, δεν το άφησαν κάτω, σίγουρα αντιμετώπισαν δυσκολίες, αλλά το πέτυχαν. Και μιλάμε για μικρούς επιστήμονες που ενδεχομένως να τους δούμε και αύριο μεθαύριο. Θα μας τα πούνε, Μαρία, γενικά πώς σας αντιμετώπισαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού του μαθητικού συνεδρίου. Συνομιλικοί σας, εκπαιδευτικοί από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τι σας είπαν? Τους παρουσιάσατε αυτό το κατοικίδιο ρομπότ. Η αντίδρασή τους? Είχαμε πολύ ευχάριστες αντιδράσεις από τα άτομα στα οποία το παρουσιάσαμε. Κυρίως επειδή η πρωτοβολία της κατασκευής και η εργασία ήταν δική μας, είχαμε πολύ μεγάλη αναγνώριση και πολύ μεγάλο ενθουσιασμό από τους καθηγητές και από τα παιδιά που παρακολουθούσαν την εργασία μας. Γιάννη, μία πολύ μεγάλη λοιπόν επιτυχία. Τα πήγατε περίφημα. Θέλω να μας πεις λίγο πώς ένιωσες, πώς νιώθεις και ξέρεις, από την επιτυχία έρχεται και όρεξη για το επόμενο βήμα. Κάτι θα έχετε στην άκρη του μυαλού σας να κατασκευάσετε, δεν μπορεί. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή και πάρα πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να συμμετάσχω σε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο που ήταν προσομοίωση ενός επιστημονικού συνεδρίου. Και ανυπομονώ πραγματικά να δω τι θα καταφέρουμε και με όλη τα παιδιά της ομάδας να κατασκευάσουμε στο μέλλον. Άλλαξε και το όνομα του Νίκου, τον έκανα Γιάννη, αλλά δεν πειράζει. Νικόλα, να μας πεις λίγο πώς νιώθεις βέβαια. Πιστεύω πραγματικά ότι η εμπειρία που μας δόθηκε ήταν πολύ καλή. Γνωρίσαμε μαθητές από όλη την Ελλάδα, από το ίδιο το σχολείο που διεξήχθη το συνέδριο, καθώς και καθηγητές από πανεπιστήμια και από σχολείο όλης της Ελλάδας, που μέσα από τα workshops μας μετέφεραν γνώσεις που θα είναι χρήσιμες στην ενήλικη ζωή. Και σίγουρα υπερήφανοι θα είναι και οι καθηγητές εδώ του έκτου γυμνασίου, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν συνεχώς δίπλα σας και φυσικά και οι γονείς των παιδιών, γονείς, βέβαια, που έβλεπαν αυτό το επίτευγμα και να παρουσιάζεται εκτός σχολείου, να περνάει τα όρια της Κρήτης, έτσι, και να γίνεται γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Για μιλήστε μας λίγο για τους καθηγητές σας. Τι σας είπαν, πώς νιώθουν? Όλοι οι καθηγητές μας ενθάρρυναν και χάρηκαν για την επιτυχία μας. Ενδιαφέρθηκαν και ήθελαν να παρακολουθήσουν και αυτή μια παρουσίαση της εργασίας μας, να δουν πώς θα επιδράσει στην κοινωνία και πώς δουλεύει αυτό που φτιάξαμε. Μάλιστα. Νικόλα, το μήνυμά σου, και να κλείσουμε έτσι, δηλαδή το κάθε παιδί και ο Νικόλας και η Δήμητρα και η Μαρία να στείλουν ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή προς τη νέα γενιά, σε συνομιλίκους τους.
σε παιδιά του γυμνασίου, του δημοτικού και μικρέ ηλικίε, στο Λύκειο, διανύουμε μία περίεργη συγκυρία. Ξέρετε, από τη μία είχαμε τα περασμένα χρόνια, θα τα έχετε βιώσει κι εσείς, την οικονομική κρίση. Έχουμε τώρα την πανδημία, γίνεται και πόλεμος στην Ουκρανία. Πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις ευκαιρίες που γεννά η εκπαίδευση στη χώρα μας και το γεγονός, και πολύ καλά κάνετε, το τραβήξατε λίγο παραπέρα. Δεν σταθήκατε στα όρια του σχολείου, είπατε πάμε να επενδύσουμε και σε ένα μαθητικό διαγωνισμό. Όποιος θέλει, όποιος θέλει. Το μήνυμα που ουσιαστικά θέλουμε να περάσουμε σε όλα τα παιδιά είναι ότι οποιαδήποτε πράξη που θελήσουν ποτέ να κάνουν είναι εφικτό. Όποιο ταλέντο έχουν μπορεί να αναδειχθεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και το κάθε όνειρο και όραμά τους μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα. Μαρία. Εγώ θέλω να πω ότι με τους πόρους που έχουν τα παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν στο έπακρον και να καταλήξουν να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα μπορέσει να τους βοηθήσει πολύ και στην υπόλοιπη και ενήλικη ζωή τους. Προσπάθεια λοιπόν και να κυνηγάμε, Νικόλα, το όνειρό μας, σωστά? Ακριβώς. Και σημαντικό πιστεύω ότι είναι να παίρνουμε όλοι μας πρωτοβουλίες, ειδικά σε τέτοιες δύσκολες εποχές. Μάλιστα, μάλιστα. Να είστε καλά, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εδώ είμαστε και για την επόμενη επιτυχία που σίγουρα θα έλθει. Καλές γιορτές, παιδιά, να έχετε. Ευχαριστούμε επίσης. Για να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Να είστε καλά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στα δύο παιδιά, τα οποία δεν κατόρθωσαν σήμερα να είναι εκεί στην παρέα. Εδώ είμαστε, ωστόσο, να σας γνωρίσουμε και να τα ξαναπούμε. Λοιπόν,